Έχουμε την περίπτωση των 9 συναδέλφων, οι οποίοι αφού βγήκαν έξω με την περιβόητη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3K, πήγαν στο δικαστήριο κάνοντα αυτομόνητο να διεκδικήσουμε όποιο τρόπο μπορούσαν το δικαίωμά του στη μόνιμη εργασία. Καλά το κάνανε, πολύ καλά το κάνανε και το σωματείο ήταν εκεί μαζί του. Βγήκε η απόφαση από το δικαστήριο που του δικαιώνει, που λέει δηλαδή ότι αυτοί οι εργαζόμενοι τα δύο σχεδόν χρόνια που δουλεύανε στις υπηρεσίες που δουλεύανε κάλυπταν ανάγκες της υπηρεσίας και είναι απαραίτητοι για αυτές τις υπηρεσίες και τους δικαίωσε. Είπε ότι πρέπει από αύριο να γυρίσει τη δουλειά. Και αντί, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, η διοίκηση να πει ότι να δεχτεί αυτή την απόφαση σαν δώρο, θα πούμε εμείς, για να καλύψει μεγάλες, τεράστιες ανάγκες που έχουν οι υπηρεσίες καθαριότητας ως επιτοπλίστων, όχι απλά δεν τους δέχεται, έτσι καλύψει την αναγκριτική από πριν, όχι απλά δεν τους θέλει, για να το πει μόνο, κάνει τα πάντα για να τους διώξει. Ξεκίνησε ασκώντας έφεση, παίρνοντας την απόφαση να ασκήσει έφεση απέναντι στην πρωτόδικη απόφαση. Καταρχήν χαιρετήσουμε τη μεγάλη συγκέντρωση εδώ πέρα. Καταγγέλουμε για μια ακόμη φορά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Χαϊδαρίου. Δεν είναι πρώτη φορά, συνάδελφοι, που η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων. Να θυμίσουμε το καλοκαίρι τους εργαζόμενους που ήταν στα ΚΔΑΦ. Να θυμίσουμε τους προηγούμενους όταν πρωτοεινέλαβε τους 14. Έχει μακράν ιστορία. Υλοποιεί συνειδητή πολιτική των κυβερνήσεων όλων αυτών των χρόνων που πέρασε. Συνειδητή πολιτική όλων αυτών των δυνάμεων που έβαλαν πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να έρθουν οι ελαστικές μορφές εργασίας στους δήμους και στο υπόλοιπο δημόσιο. Σήμερα τι λέει? Ότι αυτοί οι άνθρωποι περισσεύουν. Δεν τους θέλουμε. Γιατί δεν τους θέλουμε? Γιατί θέλουν να πετάξουν τις υπηρεσίες στους εργολάβους, στους ιδιώτες. Μα αυτό δεν λέει η κεντρική πολιτική σκηνή? Αυτό δεν είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό δεν λένε και οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, των εργολάβων και του ΣΕΒ? Αυτοί που κάθε φορά στον κυλοκάθονται έξω από τα δημαρχεία. Και πώς θα γίνει αυτό? Απαξιώνοντας τις υπηρεσίες και από προσωπικό και από υλικοτεχνική υποδομή. Εμείς εδώ που είμαστε, οι φορείς πρέπει να εκφράσουμε με κάθε τρόπο τη συμπαράσταση. Αυτό εκφράζεται και έχει πάρει διαστάσεις. Πρέπει να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει ή στην χειρότερη περίπτωση αύριο στο δικαστήριο να δηλώσει ότι θα ισχύσει η απόφαση που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια ως προς την υλοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου που πρέπει σύμφωνα με αυτή από αύριο οι εργαζόμενοι να πάνε στη δουλειά τους.